Εν μέσω καλοκαιριού τα σχολεία ανοίγουν τις πόρτες τους έτοιμα να υποδεχθούν τα παιδιά. Αυτή τη φορά όχι για μάθημα αλλά για παιχνίδι. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία στο Δήμο Ηρακλείου ξεκίνησε μετατρέποντας τις αυλές των κλειστών σχολείων σε ζωντανά κύτταρα της κάθε γειτονιάς. Μία προσπάθεια ανοίγματο των σχολείων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και αυτό γιατί πάρα πολλά σχολεία βρίσκονται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν ούτε πάρκα για να παίξουν τα παιδιά, ούτε πλατείες. Ώστε να μπορέσουμε να αποδώσουμε στις γειτονιές ένα κύτταρο ώστε τα παιδάκια να μπορούν, μικρά και μεγάλα, να μπορούν να παίζουν. Ε, απευθυνόμαστε στον παππού και στη γιαγιά που θα ήθελαν να πάρουν το ποδήλατο και το μικρό του εγγονάκι ώστε να παίξουν μέσα στον χώρο του σχολείου και στα μεγαλύτερα παιδιά φυσικά που μπορούν να μπουν να χρησιμοποιήσουν τι μπασκέτε, το γήπεδο του βόλεγγ ώστε να περάσουν ε, το απόγευμά του. Στόχο <στοχος> είναι η διάθεση χώρων προκειμένου τα παιδιά να απασχολούνται δημιουργικά είτε παίζοντα είτε κάνοντα αθλητικέ δραστηριότητε κατά τη θερινή περίοδο. Επιπλέον. Στου χώρου των σχολείων θα παρευρίσκονται μέλη εθελοντικών οργανώσεων διάσωση ενώ θα υπάρχει και φύλακα για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Συνολικά 11 είναι οι αυλέ σχολείων που θα είναι ανοιχτέ από τι 5 το απόγευμα έω τι 9 το βράδυ. Το σχολείο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τι απογευματινέ ώρε 5 με 9 καθ' όλη τη βδομάδα εκτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κλείσει περίπου 11 σχολεία τα οποία έχουμε προγραμματίσει να ανοίξουν και ευελπιστούμε αν το πρόγραμμα αξιολογηθεί ε, στο τέλος του ότι είναι επιτυχημένο να ανοίξουμε πολύ περισσότερα σχολεία κατά την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, όπως επισημαίνει ότι η Δήμαρχος Παιδείας είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να αξιοποιηθούν και οι κλειστέ αίθουσες με δραστηριότητες ή εκδηλώσεις για τα παιδιά μέσα στο καλοκαίρι. Πολύ ψηλά στην ατζέντα του Δήμου είναι να ανοίξουμε ακόμα και τις σχολικές τάξεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αν όλα πάνε καλά, δημιουργώντας ειδικά σεμινάρια ή δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που αφορούν τα μικρά παιδιά. Εμείς αυτό που επιδιώκουμε είναι συνεργασία με όλους τους φορείς, τόσο τους συλλόγους γονείς όσο τους προέδρους των κοινοτήτων, ε, των, τους προέδρους των πολιτιστικών συλλόγων, ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό προς τα παιδιά μας. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία θα ολοκληρωθεί στις 15 Αυγούστου.